Πάντως, μια και είστε στην κουβέντα μας, κύριε Γιαννακόπουλε, και έχουμε και τον κύριο Γιαννάκο, ο οποίος είναι στη Λίμνο. Έχει σημασία και μπήκατε, έκανε την πάση χρήση για τις ενδονοσοκομικές λοιμώξεις και όλα τα προβλήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εκεί, κύριε Γιαννάκο, μας λέγατε χθες ότι δεν υπάρχει αναισθησιολόγος στο νησί. Ακούστε με, κυρία Νιφλή και κυρία Φόσκου. Είμαι δίπλα με τον πρόεδρο του σωματείου, είναι δίπλα μου, ο κύριος Μαντανής. Είμαστε στο νοσοκομείο της Λίμνο αυτή τη στιγμή. Εδώ λοιπόν η Λίμνος είναι ένα απομακρυσμένο ακριτικό νησί. Με το καράβι είναι 5 ώρες από την Καβάλα, 5 ώρες από τη Μυτιλίνη και 10 ώρες από την Αθήνα. Ως εκ τούτου λοιπόν οι κάτοικοι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναζητήσουν υπηρεσίες εκτός νησιού. Και όμως, δυστυχώς το νοσοκομείο έχει καταντήσει να είναι κέντρο διακομιδών. Ακόμη και μια σκολικοειδήτητα πριν από λίγες μέρες αεροδιακομίστηκε στην Αθήνα. Γιατί δεν υπάρχει αναισθησιολόγος, δεν λειτουργεί ο χειρουργικός τομέας. Δεν έχουμε αναισθησιολόγο ούτε για τις διασωληνώσεις. Και καλείται ιδιώτης παθολόγος, ο οποίος καθυστερεί, και αυτό μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο για τον ασθενή. Μιλάμε για δωρεάν μαστογραφίες. Το πρόγραμμα Φόβης Γεννηματά. Εδώ δεν ισχύει. Υπάρχει ψηφιακός μαστογράφος, ο οποίος είναι κλειστός, γιατί δεν υπάρχει ακτινοδιαγνώστης στο νοσοκομείο. Έχουμε τρεις ορθοπαιδικούς και ακόμη και απλά ορθοπαιδικά περιστατικά αεροδιακομίζονται στην Αθήνα. Ναι. Ξέρετε, η αεροδιακομή είναι και πολύ επικίνδυνη, γιατί πρόσφατα είχαμε τροχαία, εγκεφαλικές αιμορραγίες που καθυστέρησαν να αεροδιακομιστούν, αλλά όμως είναι και πολύ κοστοβόρα για τους συγγενείς, γιατί οι συγγενείς πρέπει να ακολουθήσουν και αυτοί τους ασθενείς, να βρουν σπίτι, έξοδα μετακίνησης. Γιατί έχει συμβεί αυτό, πρόεδρε? Δεν λειτουργεί. Γιατί έχουν πάρει σύνταξη? Τι έχει γίνει, για παράδειγμα, για τον αναισθησιολόγο? Ακούστε με, οι γιατροί παρετούνται. Ναι. Γιατί δεν υπάρχουν μισθολογικά και οικονομικά κίνητρα. Όταν ένας γιατρός, ο οποίος είναι από άλλο μέρος, παίρνει 1.850 ευρώ και ο νοσηλευτής 800 ευρώ, δεν θα καθίσει στη Λίμνο. Η διατροφή του και η διαβίωση είναι πολύ περισσότερα. Και αυτό συμβαίνει σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Παρετούνται οι γιατροί ο ένας μετά τον άλλον, γιατί δεν υπάρχουν κίνητρα, και ταυτόχρονα γίνονται προκηρύξεις, όπως στην ΚΟ. Δεν έχουμε κανένα παθολόγο. Γίνονται συνεχώς προκηρύξεις, αλλά δεν πάει κανείς παθολόγος. Πώς να πάει να δουλεύει 30 μέρες το μήνα και να παίρνει 1.850 ευρώ? Στη Ρόδο δεν έχουμε νοσηλευτές, όπως και εδώ στη Λίμνο. Ναι. Μα δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Με 800 ευρώ το μήνα, ποιος θα έρθει από άλλη περιοχή να μείνει εδώ? Πάντως, το θέμα των αναισθησιολόγων το έχουμε θέσει και για τη μαζική φυγή από την Ελλάδα. Εδώ, ξέρετε, δεν είναι μόνο αναισθησιολόγοι. Δεν είναι μόνο αναισθησιολόγοι. Είναι ένας χειρουργός. Ναι. Είναι ένας παθολόγος. Είναι ένας ογκολόγος. Ναι. Δεν υπάρχει ακτινοδιαγνώστης για να διαγνώσει τις μαστογραφίες. Και εντατικολόγοι, το βλέπουμε και κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τότε είδαμε όλες τις αδυναμίες μας, κύριε Γιαννάκο. Εντατική εδώ δεν υπάρχει, φυσικά, έτσι. Εντατικολόγοι, είπατε, αν το άκουσα καλά. Ναι. Εδώ δεν υπάρχει εντατική. Τώρα τι είναι αυτό που ζητά? Εδώ δεν λειτουργεί ο χειρουργικός τομέας για να κάνει μια απλή επέμβαση. Μάλιστα. Θα έχουμε εντατική. Γιατρέ, να ρωτήσουμε τον κύριο Γιαννακόπουλο. Και εδώ το νησί δεν είναι μικρό. Προφανώς δεν είναι μικρό. Προφανώς. Είναι 16.000 κάτοικοι το χειμώνα και ο πληθυσμός το καλοκαίρι υπερδιπλασιάζεται. Να ρωτήσουμε τον γιατρό. Γιατρέ, κύριε Γιαννακόπουλε, πόσα χρήματα μπορεί να παίρνει ένας αναισθησιολόγος ή ένας παθολόγος που πήγαινε στο εξωτερικό? Γιατί είπε πριν για 1.850 ευρώ ο κύριος Γιαννάκος εδώ. Οι συνάδελφοί σας. Αυτά τα παίρνει ένας αναισθησιολόγος όταν εφημερεύει ένα Σαββατοκύριακο στη Μεγάλη Βρετανία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι δυσανάλογα τα κίνητρα. Έχουμε πράγματι μεγάλο πρόβλημα στη στελέχωση από ιατρικό αλλά και νοσηλευτικό, όπως είπε και ο κ. Γιαννάκος, προσωπικό, ιδιαίτερα στα απομακρυσμένα νησιά και στις δυσπρόσιτες περιοχές. Προτείνουμε κίνητρα, αλλά κίνητρα ελκυστικά. Δυστυχώς ακόμα η πολιτεία δεν έχει ίσως καταλάβει την έκθεση του θέματος. Εδώ δεν λύνεται με μπαλώματα το θέμα. Υπάρχουν κάποιες ειδικότητες. Αν επιτρέπετε, είναι δίπλωμα ο πρόεδρος του σωματείου, μπορεί να σας πει μια κουβέντα? Δεν θα το προλάβουμε, κύριε Γιαννάκο, δεν προλαβαίνουμε, γιατί ούτως ή άλλως μας θέσατε το πρόβλημα. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να τον ακούσουμε, απλώς έτσι κι αλλιώς
μας βάλετε όλα τα δεδομένα για το, για το θέμα και ακούσαμε και, και αυτό που είπε ο Γιαννακόπουλος. Για ένα Σαββατοκύριακο, τα λεφτά που είναι εδώ για το μήνα. Πρέπει να είναι προτεραιότητα της νέας κυβέρνησης να δοθούν κίνητρα μισθολογικά και υπηρεσιακά, μάλιστα, προκειμένου να προσελκύσουν γιατρούς οι υγειονομικές μονάδες των νησιών. Εντάξει, κύριε Γιαννάκο, θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Γιαννακόπουλε, να είστε καλά. Κύριε Γιαννάκο, και εσείς. Οι ευχές μας, οι ευχές όλων μας είναι να πάει καλά ο Ιάσονας και να επιστρέψει γρήγορα στην οικογένειά του. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ όλους.